Κύριε, το λαό σου, ευλογήσω την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση, κατά βαρβάρων δωρούμενος, και των σοφυλάτων, δια του σταυρού σου πολίτε μας. Σώσω, Κύριε, το λαό σου, και ευλογήσω την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση, κατά βαρβάρων δωρούμενος, και των σοφυλάτων, δια του σταυρού σου πολίτε μας. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος. Όλους όσοι ήρθατε σήμερα σε αυτήν, νομίζουμε, ωραία εκδήλωση, την οποία την φροντίσαμε, την προετοιμάσαμε, πιστέψτε με, με ιδιαίτερη φροντίδα, γιατί θέλαμε να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Και θέλαμε να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο όχι απλά για να περάσουμε καλά, μαζί, πέρα από αυτό, αλλά κυρίως για να δείξουμε ότι η επιλογή να επενδύσουμε στην ΕΝΗ, το κάνουμε με πάρα πολύ μεγάλη όρεξη, ενδιαφέρον και κυρίως αφοσίωση να το κάνουμε καλά. Υπ' αυτή λοιπόν την έννοια, για μας είναι πολύ σημαντική αυτή η μέρα, γιατί είναι ένα μικρό με ένα ενδιαφέρον εγχείρημα για τον Ιπποκράτη, και το οποίο ευελπιστούμε και αισιοδοξούμε ότι θα το αγκαλιάσει η κοινωνία της ΕΝΗΣ, όπως και εμείς επιδιώκουμε όχι απλά να ασκήσουμε εδώ μια δραστηριότητα, αλλά να αγκαλιάσουμε την ίδια την κοινωνία και να παρέχουμε μια υπηρεσία αντάξια της ιστορίας του Ιπποκράτη, 20 χρόνια, με την ποιότητα που διασφαλίζει ο Ιπποκράτης, και όλοι το ξέρετε, γιατί φαντάζομαι περισσότεροι από εσάς αυτά τα χρόνια έχετε περάσει από τον Ιπποκράτη και έχετε απολαύσει τις υπηρεσίες, και θέλουμε πραγματικά αυτό που κάνουμε εδώ να το κάνουμε πολύ καλά. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους ανθρώπους που δούλεψαν για την προετοιμασία αυτής της μικρής εκδήλωσης εδώ, αλλά κυρίως θέλω να ευχαριστήσω πολλούς που δουλέψαμε για να φτάσουμε ως εδώ και να φτιάξουμε αυτόν τον, νομίζω, ζεστό και ωραίο χώρο εδώ στη Νεανή και να κάνουμε μια μεταμόρφωση αυτού του χώρου. Φαντάζομαι οι περισσότεροι ξέρατε πώς ήταν και πώς έγινε. Θέλω επίσης να σου πω ότι εδώ θα βρίσκεται η Ευαγγελία Επελέκα. Είναι από το χωριό, είναι από τη Νεανή. Θα είναι εδώ, θα φροντίζει ούτως ώστε αυτά τα οποία, οι υπηρεσίες οι οποίες θα παρέχουμε να είναι υψηλού επίπεδου. Και βέβαια με την επιστημονική επάρκεια της κυρίας Στραβουλιά, η οποία είναι επιστημονική υπεύθυνη. Και διασφαλίζει, πιστέψτε με, ότι αυτά τα οποία θα εισπράτεται, θα παίρνετε ως αποτελέσματα, θα είναι αξιόπιστα και σοβαρά. Και βέβαια όλο το προσωπικό μας, του Ιπποκράτη, το οποίο πραγματικά είναι, οφείλω να το συγχαρώ, γιατί όσο χρόνο είμαι εγώ στον Ιπποκράτη, όλους αυτούς τους μήνες, πραγματικά έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και διασφαλίζουν παροχή υψηλών υπηρεσιών υγείας σε όσους επιθυμούν να απολαύσουν τις υπηρεσίες, να έχουν μάλλον τις υπηρεσίες του Ιπποκράτη. Για να μην πω πολλά. Θέλω, ευελπιστούμε σήμερα να περάσουμε καλά. Έχουμε ήδη εδώ και 2 εβδομάδες που δουλεύουμε. Λίγο παραπάνω. Τα πρώτα μηνύματα είναι θετικά. Επαναλαμβάνω, εμείς δεν ήρθαμε εδώ ως επισκέπτες, αλλά ήρθαμε να γίνουμε μέρος της κοινωνίας της ΕΝΗΣ. Λίγο ως πολύ περισσότεροι, κάποιους από εμάς που μας ξέρετε και από άλλες δραστηριότητες. Οπότε θέλω να σας διασφαλίσω ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για όσο διάστημα, και όχι για όσο διάστημα, για πολύ διάστημα. Που θα είμαστε εδώ και θα το κάνουμε σωστά και με την καλύτερη δυνατή προσπάθεια. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί σήμερα εγκαινιάζουμε το νέο μας μικροβιολογικό εργαστήριο εδώ στην Εανή, ο Ιπποκράτης Κοζάνης ή αλλιώς Ιπποκράτης Εανής πλέον. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ερχόμαστε με πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ όρεξη και ενθουσιασμό να κάνουμε αυτό το βήμα και να αγκαλιάσουμε την κοινωνία και της Εανής και τις ανάγκες της. Ευελπιστούμε και αισιοδοξούμε θα μας αγκαλιάσει η κοινωνία της Εανής. Και επί της ουσίας θα προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, όπως ξέρει να κάνει ο Ιπποκράτης εδώ και 20 χρόνια, και στην Εανή και στους κατοίκους της που αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι το έχουν ιδιαίτερη ανάγκη. Δεν αναφερόμαστε βέβαια μόνο στην Εανή, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή,
σε απομακρυσμένα χωριά του Δήμου της Κοζάνης και της περιοχής, άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, που αυτό που παρέχουμε εδώ το έχουν πραγματικά ανάγκη. Ο Ιπποκράτης Κοζάνης έχει 20 χρόνια παρουσίας στις υπηρεσίες παροχής πρωτοβάθμιας υγείας στην περιοχή της Κοζάνης. Όλοι ξέρουν και όλοι αντιλαμβάνονται και όλοι αναγνωρίζουν την ποιοτική δουλειά που γίνεται εκεί. Και αυτό εξασφαλίζεται και από το υψηλό επίπεδο ανθρώπινο δυναμικό, από τους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά εκεί και προσφέρουν πραγματικά πολύ ωραίες υπηρεσίες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ. Έχουμε φροντίσει να προσφέρουμε ένα χώρο, να διαμορφώσουμε άλλο ένα χώρο με πολύ μεγάλο, έτσι, με πολύ μεγάλη φροντίδα, ούτως ώστε οι άνθρωποι εδώ να απολαμβάνουν αυτό που πραγματικά δικαιούνται και αξίζουν. Ευελπιστούμε ότι αυτή η σχέση θα είναι μακροπρόθεσμη, μακροχρόνια και θα είναι επωφελία προφανώς και του Ιπποκράτη αλλά και της τοπικής κοινωνίας, που πραγματικά ήδη από τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του κέντρου έχει δείξει πραγματικά ενδιαφέρον και ουσιαστική ανταπόκριση. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω όλους στο νέο μικροβιολογικό εργαστήριο εδώ στη Νεανή, το οποίο απευθύνεται στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο στη Νεανή, σε όλη τη γύρω περιοχή. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι ακριβώς οι ίδιες με τις υπηρεσίες που παρέχουμε στην Κοζάνη. Ο λόγος της δημιουργίας αυτού του εργαστηρίου είναι για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε μεγαλύτερους ανθρώπους σε ηλικία που έχουν πρόβλημα μεταφοράς ή ανθρώπους οι οποίοι είναι απομονωμένοι και μόνοι τους και δεν έχουν τη δυνατότητα κάποιος να τους φροντίσει, να μπορούμε να είμαστε εμείς κοντά με τις υπηρεσίες μας και να μην έχουν όλο αυτό το... να μπουν στη διαδικασία της μεταφοράς. Αυτά από μένα, σας περιμένουμε με χαρά. Διενεργούνται από το απλό check-up που ξέρετε όλοι σας, γενική αίματος, το βιοχημικό όλο το προφίλ ενός ανθρώπου, ό,τι εξέταση κάνουμε στον Ιπποκράτη Κοζάνη.